ξεκινάμε από αυτή τη μορφή, παίρνουμε τα λουράκια και τα προσαρμόζουμε. Εδώ και 30 χρόνια ο κύριος Γιάννης Τραζόπουλος δραστηριοποιείται στην αγορά δερμάτινων ειδών. Όπως επισημαίνει, επενδύει στην καλή σχέση πελάτη και κατασκευαστή, προκειμένου να μπορέσει να παραμείνει στο χώρο. Η παλαιότερη δραστηριότητά μας ήταν επιδιορθώση υποδημάτων και κλειδιά. Έχει εδώ και 8 χρόνια περίπου που αφήσαμε κοινό το αντικείμενο και ασχολούμαστε με τα σανδάλια και με τις τσάντες. Έπρεπε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Καλά πηγαίνουμε, το χειμώνα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, το καλοκαίρι λόγω σανδαλιού πάμε λίγο καλύτερα. Αντίστοιχη παντελόνα είναι εδώ με το κουμπάκι εδώ πέρα, κάτι τέτοιο εδώ. Στο χώρο της ένδυσης δραστηριοποιείται 31 χρόνια ο κύριος Κώστας Ιωσηφίδης. Στοιχηματίζει μόνο στο ελληνικό ένδυμα και αυτό κατάφερε να τον εδραιώσει στην αγορά. Στο 85 είμαστε, τα παράγουμε όλα εμείς, έχουμε και τη χοντρική και τη λιανική. Οπότε βλέπουμε πώς κινείται. Το τελευταίο διάστημα από τον Φεβρουάριο και μετά είναι πολύ πεσμένα τα πράγματα. Μεγάλη πτώση. Τώρα περιμένουμε τις προσφορές για να δούμε μήπως κινηθεί μία με 10 Μαΐου. Σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, εδώ στην Αντιγονιδόν, δραστηριοποιούνται περισσότερες από 50 επιχειρήσεις χοντρικής και λιανικής πώλησης. Όπως επισημαίνουν οι καταστηματάρχες, ευελπιστούν από τις ενδιάμεσες εκτόσεις να δοθεί όθηση στην αγορά προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις τους. Η αγορά είναι σε μεγάλη πτώση. Δεν είναι θέμα ούτε κέντρου ούτε παρακέντρου. Εδώ είμαστε 45 χρόνια. Άρα υπάρχει μόνιμη πελατεία 45 χρόνια. Έχουμε ένα είδος το οποίο δεν είναι ούτε στα χέρια Κινέζων, ούτε στα χέρια των Τούρκων που κουβαλάνε στην Ελλάδα. Και όμως αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Τα βλέμματα πλέον στρέφουν οι περισσότεροι καταστηματάρχες στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, καθώς την περίοδο του Πάσχα η αγορά κινήθηκε με πτώση της τάξης του 20 με 30%. Αν κινήθηκε κάτι, είναι η αγορά της Τσιμισκή ή της Μητροπόλεως. Και από εκεί και μετά οι αγορές οι περιφερειακές, όπως είναι η αγορά Τούμπας, όπως είναι η αγορά Ευόσμου, όπως είναι η αγορά Καλαμαριάς, ακόμα περισσότερο της Βασιλίσσης Όλγας, είναι αγορές οι οποίες πραγματικά είναι σε καθίζηση. Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις θα αρχίσουν την Τετάρτη 2 Μαΐου και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 10 Μαΐου. Η ενδιάμεση Κυριακή στις 6 του μηνός είναι η Κυριακή όπου η αγορά όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει. Θα ανοίξει από τις 11 έως τις 6 το απόγευμα ή θα είναι ανοιχτά και εκεί μπορεί να προσελκύσει και κοινό το οποίο έρχεται και εκτός πόλων, γιατί πραγματικά έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και εκτός της Θεσσαλονίκης. Βοηθάει πάρα πολύ κόσμο να πάρει κάποια προϊόντα που θέλει ή που έχει ανάγκη σε καλύτερες τιμές. Και νομίζω βοηθάει και τους εμπόρους. Απαραίτητο είναι να αναγράφεται στο προϊόν όχι μόνο η νέα τιμή, αλλά και η παλαιά τιμή, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης.